Μπήκε το 2019, τρελή μου! Χρόνια πολλά! Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε την καινούργια χρονιά? Το μαντέψατε! Παίζοντας ένα rage game! Γάμο την πουτά! Impossible quiz λοιπόν, το αδύνατο quiz! Ένα quiz πιο δύσκολο από τα πιο εφιαλτικά σας όνειρα! Ένα quiz το οποίο σίγουρα θα μου σπάσει τα νεύρα και σε ένα λεπτό από τώρα θα έχω ξεκινήσει ήδη να αγκαρίζω. Μου το έχετε προτείνει πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι θα χάσω την ψυχραιμία μου πάρα πολύ γρήγορα, επειδή εγώ ξέρετε, με τα rage games λίγο. Το χάνω, μου λένε με εγώ. Είμαι τρελός εγώ. Οπότε πάμε να παίξουμε ως τη φάση το χέρι της γάτας. Chapter 1. Η γάτα, όχι. The Impossible Quiz. The Book. Τη φάση. Γιατί είχε animation το τυχαίο. Παιχνίδι χωρίς λόγο, όχι! Το budget, άμα! Ο! Ένας εξωγήινος κοιτάει το βιβλίο μας! Δεν πρέπει να το κλέψει! Το βιβλίο είναι σημαντικό! Ο! Όντως ρε παιδί μου, είναι φάση ρε παιδί μου ότι αυτή η εξωγήινη είναι κάπου... Η γάτα, τη φάση! Η τυχαία γάτα που για κάποιο λόγο έχει το βιβλίο των αρχαίων που το χρειάζονται οι εξωγήινοι. Θα τις το πάρουν! Όχι αδύνατον! Γάτα ξύμνα! Δεν πρέπει να σου πάρουν το... Ποτέ σε λιλίθα! Θανάση μου! Όχι! Μαλάκα τους γάμισε γάτα! Αυτό το παιχνίδι παίζει να είναι ό,τι να είναι ρε! Οπότε ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Πώς ξεκινάς με ένα αδύνατο quiz? Προσεκτικά! Με αυτοπεποίθηση! Έτσι! Και επίπονα! Το έχω πει και από την αρχή παιχνίδι μου. Εγώ επίπονα το ξεκινήσω. Γιατί αυτή η γάτα έχει καραμπίνα, τι συμβαίνει? Α, okay, δηλαδή είναι τρολοπαίχνιδο και εσύ πρέπει να διαλέξεις και καλά τη σωστή απάντηση στο διαστρεβλωμένο μυαλό του δημιουργού αυτού του παιχνιδιού, ας πούμε, που πρέπει να ικανοποιήσει τη γάτα. Όλα είναι καστερημένα το μεταξύ. Αφού δεν είναι το επίπονα, φαντάζομαι είναι το προσεκτικά. Πάρα πολύ, όλα το βρήκαμε, παιδιά! Ήδη έχω χάσει μια ζωή και ήμουν στην πρώτη ερώτηση. Ποια από τα επόμενα είναι ένα shooting star? Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Ursa Minor. Ο Clint Eastwood, ξέρω εγώ, όλε! We're blazing through this shit! Τι ώρα είναι το ραντεβού με τον οδοντίατρο? Τι! Ρε γατούλα μου χρυσή, ρε γατούλα μου όμορφη, εγώ δεν ξέρω τι ώρα έχει κλείσει με τον οδοντίατρο. Πού να το ξέρω εγώ, πώς πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση? Σφυρί! Καραμπίνα! 2 και 30 μεσημεριάτικα! Μα πάρε τη λίτερα αυτό! Έχω αρχίσει ήδη να τρελαίνω με το βλέπετε! Πώς αποκαλείς έναν θηλυκό λεμούριο? Miss, Madam, a ball bag and a femur! You get it, a femur, επειδή είναι λεμούριος αλλά είναι female, οπότε είναι femur. Θα πάμε αυτό επειδή θεωρώ ότι έχει το περισσότερο thinking process ρε παιδί μου και εμένα μου άρεσε και αστείο. Legit παιχνίδι μου, ήταν ένα ωραίο αστείο αυτό, τότε όλε τη φάση. Το σκαθάρι αδύνατον, ο χειρότερος εχθρός με επέστρεψε. Could you please point me eastwards in the north? Και εδώ πέρα είναι το east. Έχω την εντύπωση ότι αν πατήσω το east θα βγει γάτα με την καραμπίνα και θα με σκοτώσει. Θα το προσπαθήσω. Όχι, βγει και γάτα με την καραμπίνα. Τι πρέπει να κάνω? Είναι drag and drop το σκαθάρι or something. Ας πούμε, τι πρέπει να κάνω? Τη γάμισα. Σκαθάρι, όχι, δεν είναι σκαθάρι, γιατί με πρόδωσες. Κάτι άλλο θα πρέπει να κλικάρω εδώ πέρα και το χάνω. Κάτι δεν έχω βρει στη λογική του παιχνιδιού ακόμα. Και είμαι τόσο πανέξυπνος. Πώς γίνεται αυτό? Για στάκα λίγο, για στάκα. Αυτό γιατί είναι unclickable. Α, και καλά είστε. Και είχε το τυχαίο βέλος. Αυτό το παιχνίδι είναι very fucked up. What is the best thing since the sliced bread? Όπα, όχι. Μαλάκα, το μερικές τύχη. Όχι, το what είναι clickable. Δεν θα με ξεγελάσεις παιχνίδι. Εγώ και ενώ τη ρηφία μου και η κολοφαρδία μου βρήκαμε το σατανικό σου παίχνιο λοιπόν. Οπότε δεν κάτσω καν να ασχοληθώ με την ηλίθια ερωτσή του. Ξέρω ότι κάτι παίζει με το what εδώ πέρα, οπότε απλά το κλικάρω. Όλε! Ο αετός! Μαλάκα, αυτός ο αετός είναι όπως εγώ ξεκίνησα το 2019. Άρρωστος και με σκατά υγεία. What is this? Bird flu, sick as a parrot, illegal και ridiculous. Είμαι μια ζωή. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, μαλάκα, είναι εκεί η μουσική, η οποία παίζει σε λούπα συνέχεια και με τρελαίνει. Πω, είναι το illegal έτσι, επειδή είναι illegal. Πες μου ότι είναι αυτό. Πω! Καλά, εντάξει, παιδιά. Τα λέγαμε στο επόμενο βίντεο. Πρέπει να σταματήσω να παίζω μαλάκι. Ποιο είναι το 7ο γράμμα της αλφαβήτα? Αλφαβήτα γα. Γιατί το μετράω στα ελληνικά? A, B, C, D, E, F, G. Το G! Αυτή είναι η obvious λύση σύμφωνα με την ανώτερη γραμματική και συντακτικό που έχω, αλλά είναι κάτι ανώτερο. Δηλαδή είναι κάτι άλλο clickable εδώ πέρα.
Hang on, this question seems familiar. Κάνει κάποιο λογοπαίγνιο εδώ πέρα με το familiar, ας πούμε, και το alphabet. Ρισκάρω πολλά! Όχι! Δεν ξέρω τι περίμενα. Πάτησα και δεξί κλικ κατά λάθος. Λοιπόν, Μεγκασέμπι, πρέπει να συγκεντρωθείς. Πρέπει να καταλάβεις λίγο πόσο ύπουλο είναι το παιχνίδι και να παίξεις το παιχνίδι του. Πρέπει να παίξεις το παιχνίδι του παιχνιδιού, εντάξει. Πες μου τι εννοεί τύπου εδώ, ας πούμε, σε φάση 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Το 7ο γράμμα της αλφαβήτας. Ή! Γιατί! Ήταν τόσο πανέξυπνο το σχέδιό μου! Όχι! Εξυπνάδα του Mega Cyber δεν τον βοήθησε εδώ πέρα! Μήπως το θέλει όλο μαζί, τύπου The Alphabet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Δεν έχει πουθενά 8! 8? Α, οκ. Έπρεπε να πατήσω πλάι στο πληκτρολόγιο. Αρχίζουμε λίγο να πιάνουμε το vibe του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι σε 300 ερωτήσεις θα το έχουμε κάνει master. Which of these following is spelled correctly? Τι είναι ένα γουρούνι? Χωρίς μάτια! Blunt pig, blind pig, blind pig και blind pig. Κάπως έτσι στα σχόλια στο YouTube, ξέρω εγώ, όταν πατάτε πράγματα με το auto correct και βγάζει άλλα αντί άλλων. Ή κάπως έτσι όταν λείπουν πλήκτρα από το πληκτρολόγιο. Όχι! Γιατί, ω, σπέρκα! 1, 2, 3, 4, 5. 5 ήταν! What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 είναι! Πριν γιατί μήτρησα 5. 7 είναι! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Είναι 7! Και πριν 7 πάτησα! Τι φάση! Πόσα γράμματα στο Assassin's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9! Είναι προφανή απάντηση! Το παιχνίδι παρόλα αυτά προφανώς έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Παίζω με τον Αν πάρα πολύ, επειδή είναι και καλά assassin, είναι αόρατος, οπότε δεν έχει κανένα γράμμα επειδή είναι assassin. Ίσως είναι και το 4. Κάτι μου κάνει το 4, επειδή είπα αυτά τα S λίγο που είναι 4S. Λογικά κάποιο λογοπαίγνιο που παίζει να κάνει με το S, το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. 4. Όλο, βόμβα, τη φάση. 1, 2, 3, 4, 5. Τι! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Όχι! Μπέλακα, γιατί ένα σκασιβόμα είναι τόσο απευθείας! Αδύνατον! Για μια κουκίδα ρε παιχνίδι, για μια κουκίδα με ξαλαβάζει να ξεκινάω όλο από το 0! Μεγκασέιμπε, ηρεμία! Δεν θα σε τρελάνεις, είναι ένα παιχνίδι! Κουκίδα, 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 κουκίδα. Κουκίδα, το 7 είναι πράσινο. Α! 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 Η πάπια! Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο αυτό τελικά. Δεν έχει καμία παγίδα. What do feet eat for breakfast? Toast, δημητριακά, κουασάν και bacon. Τι τρώτε για πρωινό? Άραγε! Δεν ξέρω για τις παντούσες, εγώ προσωπικά τρώω cornflake. Απάνετρη δούλεψε. Fork, τούλε. Ε? Δελφίνι! Όχι! Μαλάκα, γιατί το πάτησα! Έλα! Πυρούνι! Όλε! How does that, does this, πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό το quiz? Πάρα πολύ τσαντισμένος! Answer this question please. Press the long one. Είναι πάλι κάτι με τον τίτλο, έτσι, έτσι δεν... Ναι, το ήξερα! Τεχνίδι σε γαμόκα! Όπα, κάτι να παρατηρήσω εδώ πέρα. Ένα ψάρι! Είναι κάτι clickable εδώ πέρα, τι βλέπω? Πρέπει να πληκτρολογήσω κάτι. Δεν έχω ιδέα τι πάτησα, δούλεψε! Μ' αρέσει που τα μισά τα βρίσκω στην τύχη, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου. Where can you find the meaning of life? Φιλοσοφική συζήτηση από τη γατούλα μας. Τη βίβλο στο λεκ... Είναι στο λεξικό έτσι. Επειδή είναι the meaning of life. Παίχνει, τώρα υποτιμάς τη λαμοντά, τώρα τι... Τώρα την εξυμνάδα του Μεγκασέιμπερ, τι υποτιμάς σας μου, γιατί έτσι ρε παιχνίδι, έτσι σου εξηγήθηκα εγώ. Ποιο από τα παρακάτω παίρνεις σε μία μάχη? A badger, a match, a wasp, and a tin. Θα πάρω μια σφίγγα. Θα πάρω ένα tin. Έτσι, στην τύχη το. Για κάποιο λόγο πρέπει να πάρεις ένα κανάκι ρε παιδί μου. Μια γάτα εδώ πέρα, τι πρέπει να κάνω? Α, για κάποιο λόγο τη βοηθάω να γλυφτεί. Τι κάνω, τι έκανα, 21 δια 10, 2, όχι, έλα, όλε!
Μαλάκα, αφού το πρόλαβα! Ήταν όντως ότι έπρεπε να κάνω το 21-2,1! Γιατί εξηγήθηκε έτσι τώρα, αφού το σκέφτηκα! Έλα, αφού αυτό είναι, το έπρεπε να το κάνει και κλικ! Μαλάκα, για μισό δευτερό από το κάτω και ξανακάνω το quiz! How do you call a baby yogurt? What? Peter, a yoghurt and milk. Εγώ είμαι σίγουρο εδώ πέρα για την ερώτηση, για το παιχνίδι όλο βασικά. Το milk έχει κάποιο νόημα, επειδή είναι και καλά γιαούρτι και ήταν πριν γάλα, επειδή το παιχνίδι είναι ηλίθιο. Παρ' όλα αυτά και το yoghurt, επειδή είναι και καλά piglet, yogurt, yoghurt. Θα πάω με αυτό. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, next! Μαλάκα, χώθηκα! Which smell lingers for far too long? Cheese, Black Ops, Call of Duty, Carpat και Corn Beef. Τι εννοεί ακριβώς το παιχνίδι? Ποιο βρωμάει περισσότερο? Το τυρί! Είναι πάλι κάτι από εδώ πέρα, έτσι, το πιστεύω. Όχι ρε παιχνίδι. Όχι ρε παιχνίδι. Όχι ρε παιχνίδι. Ναι, ναι, το φάει είναι φάει. Ναι παιχνίδι, ναι παιχνίδι. Ναι παιχνίδι. Why is the sand wet? Seaweed, crab juice, it's raining. Γιατί είναι η φάτσα σου ηλίθεια? Επειδή βράχει. Crab juice, seaweed, α, αυτό, χωρίς λόγο. So, the sand is wet because the seaweed is on it. Yes! How is that even possible? I mean, this is just a huge mass of water. How could it reunite on a beach? Μαλάκα, αυτό το παιχνίδι είναι καστερημένο. Το λέει και μια απάντηση αυτό. Oh, what the, deliver. The pizza. Όχι, όχι. Deliver the pizza. Deliver the pizza. Deliver the pizza. Pizza. Παναφέρνω μια pizza. Pizza. Αδύνατον. Δεν είμαι τρελός. Ακούστε με το παιχνίδι. Είναι καστερημένο. Θα πάρω εκδίκηση. We'll be right back.